Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Αυγούστου 1944, όταν οι κοξαρές στο Ρέθυμνο, η λεγόμενη μικρή μόσχα της Κρήτης, πληρώνει το βαρύ τίμημα του απροσκήνητου αγώνα της. Την αποφράδα εκείνη η μέρα το χωριό κυκλώθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις. Οι Ναζί αφού λαϊλάτισαν και τα 90 σπίτια της Κοξαρέ, τα έκαψαν και τα ανατείναξαν από τα θεμέλια μαζί με την εκκλησία και το σχολείο. Η 78η επέτειος του ολοκαυτώματος του χωριού τιμήθηκε χθες από αρχές και κατοίκους. Αιωνία σας η μνήμη εξαμακάρτη και είναι στα αδελφοί ημών. Λαός ο οποίος δεν έχει μνήμη δεν έχει κανένα μέλλον. Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, αυτό οφείλουμε να πράττουμε σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό που είναι τόπος μαρτυρίου. Η μνήμη αποτελεί το μοναδικό όπλο που διαθέτουν οι λαοί για να συνδέσουν το παρελθόν τους με το παρόν. Όλα αυτά αποτελούν ζωτικά στοιχεία στη φαρέτρα μας για την αναγέννηση και την ελπίδα, για την προκοπή και την ευημερία. Η Κοξαρέ, λένε οι ιστορικοί, ήταν ένα από τα πολλά χωριά της Κρήτης που ξεχώρισε για τη γενναιότητα και την αντίσταση που προέβαλαν οι κάτοικοί της. Ο ηγετικός ρόλος των Κοξαριανών από τις πρώτες και όλες ημέρες της κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς ήταν σημείο κλειδί για τον κατακτητή που δεν άργησε να ισοπεδώσει την ανταρτοφωγιά ή ανταρτομάνα της Κρήτης, όπως την αποκαλούσαν, και να βάψει με το αίμα των Κοξαριανών τα χώματά της. Η Κοξαρέ συμπληρώσε την αντίσταση πολόλογιο που λέμε. Γιατί το καταστρέψαν το χωριό, τρεις φορές το κάψανε το χωριό. Οι γενναίοι του χωριού όρθωσαν το αναστημά τους και αρνούμενοι να εκτελέσουν τις γερμανικές διαταγές, οργανώθηκαν στην εθνική αντίσταση αποφασίζοντας να θυσιαστούν στο βωμό της ελευθερίας. Έτσι, η Κοξαρέ έγινε το κάστρο της αντίστασης. Σήμερα από εδώ, από την Κοξαρέ, στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι θα πρέπει να αντιστεκόμαστε σε κάθε είδους επιβολή της ελευθερίας. Όσοι από τους ασυμβίβαστους με τους κανόνες της βίας και της υποταγής Κοξαριανούς επέζησαν τις φρίκες του πολέμου, τους περίμενε μετά μεγάλη ταλαιπωρία στη φυλακή και σε εξορίες. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μανώλης Παντινάκης περιγράφει με καθηλωτικό τρόπο στο βιβλίο του «Άνθρωποι σαπούνι και λείπασμα» τη φρίκη που έζησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όσοι κριτικοί οδηγήθηκαν. Με τα βιώματα δύο ανθρώπων, του Ζακ Ντάρκ από τη Γαλλία και του Τάκη Νινιδάκη από την Κοξαρέ, να συγκλονίζουν. Όταν ήρθε εδώ ο Τάκης Νινιδάκης, κουβαλούσε ένα σάκο. Σε αυτό το σάκο υπήρχαν όλα τα πεσχέσια του ναζισμού που έφερε από το ΜΕΛΚ. Και μέσα σε αυτό το σάκο υπήρχαν και δύο πλάκες με σαπούνια. Όταν καίγαν τους ανθρώπους στο κρεματόριο, το λίπος από το κάψιμο το κάνει σαπούνια και τα υπολείμματα από το κάψιμο το κάνει λίπασμα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η ιστορική μνήμη να μην σβήσει. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός ξέρει πώς ζήσανε και πώς γυρίσανε ζωντανοί. Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε το μελοποιημένο από τους Magic the Spell ποίημα «Αν δεν ορίζεις εσένα» σε ποίηση Ζακ Ντάρκ.